αν λύνεις αυτό εδώ πέρα το όριο, το τι είσαι έτοιμος για να δώσεις πανελλήνιες. Για να δούμε. Λύν, χιτίνη στο συνάπειρο, 2χ, μείον 1, μείον, ρίζα, έτσι. 4χ τετράγωνο, μείον 4χ, συν 3. Okay. Παρατηρούμε ότι έτσι καθώς το χ τίνει στο συνάπειρο έχουμε απροσδιοριστία. Αν βάλουμε όπου χ το συνάπειρο. Οπότε, παρατηρούμε όμως εδώ πέρα έχουμε έτσι το ριζικό. Οπότε, ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία. Αν θέλεις, έχω ανεβάσει αναλυτικές σημειώσεις πάνω στα όρια με κάθε περίπτωση και μεθοδολογία, τις οποίες μπορείς να βρεις μέσα από το link της περιγραφής ή στο www.paxuniversity.gr. Για να δούμε. 2χ μείον 1 μείον, πάμε στο υπόριζο, έτσι, στη ρίζα εδώ πέρα δηλαδή, και βγάζουμε κοινό παράγοντα τη μεγαλύτερη δύναμη του χ, δηλαδή το χ τετράγωνο. Άρα τι έχουμε εδώ, 4, έτσι, μείον 4 δια χ συν 3 δια χ τετράγωνο. Okay. Και έπειτα, λιμ χ τίνη στο συνάπειρο, τι έχουμε, 2 χ μείον 1, έτσι, το βγάζουμε έξω αυτό, έτσι μένει απόλυτη τιμή. Ρίζα 4 μείον 4 δια χ συν 3 δια χ τετράγωνο. Okay. Και καθώς το χ τίνει στο συνάπειρο, έτσι, το χ μεγαλύτερο του μηδενός, άρα η απόλυτη τιμή του χ θα είναι το χ. Άρα λιμ χ τίνει στο συνάπειρο 2 χ μείον 1 μείον χ, έτσι. Καθώς το χ τίνει στο συνάπειρο, το γράφει εδώ πέρα, χ μεγαλύτερο του μηδενός. Ρίζα 4 μείον 4 δια χ συν 3 δια χ τετράγωνο, έτσι, που ισούται με λιμ χ τίνει στο συνάπειρο, έτσι, βγάζω κοινό παράγοντα το χ. Άρα χ επί 2 μείον 1 δια χ μείον, έτσι, η ρίζα 4 δια χ συν 3 δια χ τετράγωνο. Και καθώς το χ τίνει στο συνάπειρο, αυτό εδώ με τι ισούται, συνάπειρο επί αυτό βγαίνει 0, έτσι, καθώς το χ τίνει στο συνάπειρο, και αυτό 0 και αυτό 0. Άρα είναι 2 μείον ρίζα 4 μας κάνει 2, άρα συνάπειρο επί 0 έχουμε απροσδιοριστία. Άρα πώς συνεχίζουμε, είναι το επόμενο ερώτημα. Πάμε, εφόσον βγήκαμε σε απροσδιοριστία, έτσι, στην αρχική, δηλαδή λιμ χ τίνει στο συνάπειρο, έτσι, 2 χ μείον 1 μείον ρίζα 4 χ τετράγωνο συν 4 χ συν 3. Και αυτό που κάνουμε είναι να πολλαπλασιάσουμε και να διαιρέσουμε με τη συζυγή παράσταση, έτσι, του ριζικού. Οπότε, 2 χ μείον 1, η συζυγής παράσταση του ριζικού ποια είναι, του όρου δηλαδή που περιέχει το ριζικό, okay, άρα συν, εδώ πάει, 4 χ τετράγωνο μείον 4 χ συν 3 δια 2 χ μείον 1 συν 4 χ τετράγωνο, όπα, μείον 4 χ συν 3. Έτσι δεν αλλάζει κάτι, πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με τη συζυγή παράσταση. Άρα τι έχουμε, λιμ χ τίνει στο συνάπειρο, έτσι, εδώ πέρα τι παρατηρούμε, έτσι, εδώ είναι, στο βάλω και έτσι να φαίνεται πιο εύκολα στο μάτι, έχουμε διαφορά τετραγών, okay. Άρα είναι 2 χ μείον 1 στο τετράγωνο, έτσι, μείον ρίζα 4 χ τετράγωνο σε 4 χ, εδώ δεν είναι 4, μείον 4 είναι εδώ, λάθος βιασύνης. Άρα εδώ τι μας μένει, έτσι, φεύγει ρίζα, άρα 4 χ τετράγωνο μείον 4 χ συν 3 δια, έτσι, 2 χ μείον 1 συν ρίζα 4 χ τετράγωνο μείον 4 χ συν 3, που ισούται με λιμ χ τίνει στο συνάπειρο. Εδώ κάνουμε την ταυτότητα, άρα είναι 4 χ τετράγωνο μείον 4 χ συν 1 μείον 4 χ τετράγωνο συν 4 χ μείον 3. Εδώ θα
βγάλουμε πάλι κοινό παράγοντα. Οκ, άρα 2χ μείον 1. Αυτό που είχαμε πριν εδώ πέρα, βγάζω πάλι κοινό παράγοντα το χ τετράγωνο εδώ. Έτσι βγαίνει μπροστά χ. Το γράφω όλοι κατευθείαν. Επί αυτό που είχαμε βρει εδώ, έτσι, 4 μείον 4 δια χ συν 3 δια χ τετράγωνο. Και τι έχουμε, αυτό με αυτό φεύγει, έτσι ας πάμε λίγο από πίσω, και το 4χ με το μείον, άρα είναι 1, μείον 3, μείον 2. Άρα τι έχουμε, λιμ, χ τίνει στο συνάπειρο, έτσι, εδώ βγαίνει μείον 2, διά. Εδώ βγάζουμε κοινό παράγοντα έτσι το χ, και τι μας μένει, 2 μείον 1 δια χ, συν, έτσι το ριζικό, 4 μείον 4 δια χ, συν 3 δια χ τετράγωνο. Και καθώς το χ τίνει στο συνάπειρο, τι έχουμε, άρα βγαίνει συνάπειρο, επί αυτό βγάζει 0, αυτό 0, αυτό 0, άρα 2 έχουμε τώρα, έτσι, συν το ρίζα 4, άρα συνάπειρο επί 4, άρα έχουμε μείον 2 δια συνάπειρο επί 4, έτσι, όπου το αποτέλεσμα είναι 0, όπου και το βρήκαμε.